Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζήση. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Εντάξει. Στα live. Έχουμε μια δύσκολη μέρα σήμερα. Ναι, εντάξει. Τελείωσε η απόκριση και. Εντάξει. Εντάξει, σήμερα τέλος πάντων πήγε αυτό το συνεργείο του Δήμου Κοζάνης. Βρήκε τρία σκυλιά. Ναι. Μου λέγανε κάποιοι και από το συνεργείο ότι δεν βρήκαν άλλα. Πού πήγαν τα άλλα. Πού πήγαν τα άλλα. Ναι. Μήπως. Καταρχήν, ποιος τα μάζεψε. Δεν νομίζω να υπήρχαν μόνο τρία σκυλιά. Χτες άκουσα τον κύριο Γρηγοριάδη, τον ακούσαμε όλοι, δηλαδή, να μιλάει για ένα μικρό κοινοκομείο στο ΤΕΙ, έτσι, ότι κάποιοι ταΐζουν σκυλιά συνεχώς. Και δεν ήταν μόνο τρία, δηλαδή δεν δημιουργούν πρόβλημα μόνο τρία σκυλιά. Τώρα ποιος τα έμασε, πού πήγαν και γιατί, τέλος πάντων. Δεν ακούσαμε πάντως να υπάρχει κάποιο περιστατικό, δηλαδή αυτό, να κυνηγούνται εννοώ τα συνεργεία. Όχι, δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κανάτσιο. Ναι, γιατί ο κύριος Βορειάδης είπε κάποια πράγματα χτες. Καλό είναι να τοποθετηθεί και ο κύριος Κανάτσιος. Αν τον άκουσε, φαντάζομαι τον άκουσε. Τον άκουσε στο δελτίο αργότερα. Τον άκουσε. Τον 9.30. Εντάξει, είμαι σε θέση τέλος πάντων να γνωρίζω. Μίλησα χθες με τον κύριο Κανάτσιο. Θα μας πει την άποψή του για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς φαίνεται ότι. Ήταν χθες τουλάχιστον αρκετά εκνευρισμένος με τα όσα είπε ο κύριος Γρηγοριάδης και τόνισε ότι πλέον το λόγο έχει ως εισαγγελέας. Αυτό μου ανέφερε ο κύριος Γκανάτσιος. Απλά θέλω να θυμίσω και θα το ρωτήσουμε στον κύριο Γκανάτσιο προφανώς να τοποθετηθεί. Ο κύριος Γρηγοριάδης πέρα των όλων των άλλων είπε ότι αυτό γίνεται για λόγους προεκλογικούς. Νομίζω ότι το είπε ξεκάθαρα ο κύριος Γρηγοριάδης. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να απαντήσει και σε αυτό ο κύριος Γκανάτσιος. Για λόγους σκοπιμότητας. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα έχει ενοχλήσει τον κύριο Κανάτσιο, θα μας τα πει βέβαια. Φαντάζομαι, ναι, έτσι. Αλλά να το πει ο ίδιος. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, μου λένε. Ωραία. Κύριε Κανάτσιο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, επειδή λέγαμε τώρα με το ζήσει αυτό το περί προεκλογικό σκοπιμοτήτων που άφησε να εννοηθεί ο αντιδήμαρχος ο κύριος Γρηγοριάδης, νομίζω σας ενόχλησε, έτσι. Όχι, καθόλου. Πραγματικά υπάρχει προεκλογική σκοπιμότητα. Ο κύριος Γρηγοριάδης κατεβαίνει το ψήφος. Ναι, τη μορφή την άφησε για εσάς όμως. Έκανε λάθος στο πρόσωπο, εντάξει. Έκανε λάθος? Στο πρόσωπο είπε, ναι. Να είστε. Κύριε Κανάτσιο. Εγώ δεν ζήτησα την ψήφη, κανένας. Ναι. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο καταρχήν για τα όσα είπε ο κύριος Γρηγοριάδης χθες, αλλά και σήμερα. Εντάξει, βγήκε ένας αντιδήμαρχος και είπε ό,τι είπε. Δεν έχουν νόημα. Ήταν όλα ψεύδι, χρησιμοποίησε όπως ήθελε την αλληλογραφία, δεν διάβασε, σας διάβασε αποσπάσματα. Με τα αποσπάσματα μπορώ και εγώ να σας βγάλω ότι είστε κάτοικοι του πλανήτη Άρη. Εσείς, κύριε Γκανάτσιο, η σύγκλητος εννοώ του ΤΕΙ, έχει κάνει όντως άρση ασύλου για να μπει και η ελληνική αστυνομία όπως ζητήθηκε στο χώρο ή δεν έχετε κάποιο? Καταρχάς, για να το τελειώνουμε το θέμα αυτό, ναι. Δεν έχει δικαίωμα ο Δήμος να ζητήσει άρση ασύλου. Δεν θα μας ζητήσει σε λίγο να βγάλουμε και τα ρούχα μας, ούτε θα ζητήσει να παρευρίσκεται και ο Πρωθυπουργός της χώρας για να παρέμβει ή να μαζέψει τα σκυλιά. Αυτό από πού προκύπτει? Ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος να πάει σε οποιαδήποτε περιοχή με συνεργείο εξειδικευμένο, συνοδευόμενο από την ιατρό και σε περίπτωση επικίνδυνου σκύλου να συνοδεύεται και από εκπαιδευτή σκύλων, το οποίο θα τον πληρώσει ο Δήμος. Ναι. Όταν κάποιος θα ζητήσει και το σκιανόκρανος και το F16 για να συνοδευτεί, δεν μας αφορά και ούτε. Παρόλα αυτά. Κύριε Γκανάτσιο, εγώ έχω μπροστά μου όμως, εγώ έχω μπροστά μου το έγγραφο το δικό σας, τον Νοέμβριο. Που λέτε ότι όταν πήγε εκεί, όταν πήγε ο Δήμος, λέτε εδώ, η επέμβαση έγινε χωρίς την άδεια των αρμοδίων αρχών Πρετανικού Συμβουλίου και ΤΕΙ και ως εκ τούτου υπήρξε παραβίαση του ακαδημαϊκού ασύλου από τη Δημοτική Αστυνομία. Και σχετικά προτιθέμεθα να ενημερώσουμε αυτό. Διαβάστε και τους παραπάνω παραγράφους. Ναι, μισό λεπτό. Ένα-ένα. Εδώ καταρχήν, εσείς τους λέτε ότι η επέμβαση έγινε χωρίς να τους δώσετε άδεια. Τώρα πώς κατηγορείτε και λέτε ότι δεν χρειάζεται άδεια? Καταρχάς, ποιος του έδωσε το δικαίωμα να κάνει επέμβαση? Στο ΤΕΙ. Θέλει άδεια ή δεν θέλει άδεια? Αν δεν θέλει άδεια, μπορεί να έρθει ανά πάση στιγμή όπως λέτε. Δεν αν θέλει έχει άδεια. Δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει.
Ναι. Δηλαδή θέλει ή δεν θέλει άδεια, εσείς θα το διευκρινίσετε αυτό. Και για να το τελειώνουμε το θέμα αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε ολόκληρη εβδομάδα έγκριση από το Συμβούλιο του Ιδρύματος, από το Βρετανικό Συμβούλιο, να έρθει όποια μέρα θέλει. Από μισό λεπτό, κύριε Καλάτσιο, εσείς λέτε εδώ η δημοτική αστυνομία δεν δικαιούται να επεμβαίνει σε χώρους ιδιοκτησίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας χωρίς την προηγούμενη άδεια. Αυτό λέτε τον Νοέμβρη. Θέλει άδεια ή δεν θέλει, λοιπόν. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται. Ας τα εξηγήσει αυτά. Εγώ ξέρω. Μα εσείς το γράφετε αυτό, εσείς να το εξηγήσετε. Όχι, όχι. Μόλις πήγαμε, καταθέσαμε μήνυση, την αμέσως επόμενη μέρα ήρθε ο Δήμος για να μαζέψει τα σκυλιά. Λοιπόν, τώρα, αν ο πολίτης είναι υποχρεωμένος της περιοχής μας να πάει να κάνει μήνυση σε εισαγγελέα και να περιμένει, γιατί εμείς ήμασταν και ένα θεσμικό ίδρυμα, το οποίο προφανώς είχαμε άλλες δυνατότητες να παρέμβουμε σε τέτοια θέματα. Όταν τώρα ο Δήμος στηρίζεται ότι κάθε πολίτης δεν θα μπορεί να πηγαίνει στην εισαγγελέα γιατί υπάρχουν χίλια δυο προβλήματα και άρα δεν κάνει τη δουλειά του. Κύριε Κανάτσιο, η ελληνική αστυνομία δεν είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του νόμου 4039 του 2012. Για το σκυλιά. Ναι. Όχι, προφανώς όχι. Ο Δήμος, ο νόμος είναι κύριε Κανάτσιο. Η ελληνική αστυνομία είναι αρμόδια. Αυτό λέει ο νόμος. Σε ποιο θέμα είναι αρμόδια? Ο νόμος 4039 του 2012 λέει ότι αρμόδια για την τήρησή του, για την εφαρμογή του, είναι η ελληνική αστυνομία. Πότε είναι όμως? Τι εννοείται πότε? Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Ναι, δεν είναι συνεχώς. Α, μπράβο. Πού ήσχαν αυτές οι προϋποθέσεις? Εδώ λοιπόν πάμε σε αυτό που είπε χθες ο κύριος. Αυτό που είπε λοιπόν ο κύριος Γρηγοριάδης που το συζητήσαμε. Ισχυρίζεται η πλευρά του Δήμου ότι το Νοέμβριο πήγε συνεργείο. Καλά, καλά, ας τα ισχυριστεί και στον εισαγγελέα. Ναι, ναι, εντάξει. Εσείς να μου πείτε. Λέει λοιπόν ότι πήγαμε και μας επιτέθηκαν φοιτητές. Κύριε Καλάτσιο, για να κάνουμε διάλογο. Έτσι δεν είναι. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσει και ο Ζήσης. Λέει ο κύριος Γρηγοριάδης. Πήγαμε εμείς, λέει, τον Νοέμβρη και μας επιτέθηκαν φοιτητές και προσωπικό διοικητικό. Μισό λεπτό. Είναι ψεύτης, και ας το πείτε στον εισαγγελέα. Είναι ψεύτης, το είπε, είναι ψεύτης, λέει. Ναι, ναι, ναι. Άρα λέτε, για να το ξεκαθαρίσουμε, την άποψή σας θα ακούσουμε. Δεν θέλουμε αντιπαράθεση. Προφανώς ο καθένας θα πει αυτά που είναι. Όχι, δεν είναι για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Άρα εσείς λέτε ότι όσες φορές αν ήρθαν τα συνεργεία του Δήμου εκεί, δεν έχουν δεχθεί επίθεση. Από κανέναν. Επίθεση, μα σοβαρό μιλάτε. Δεν ξέρω, ο κύριος Γρηγοριάδης το λέει. Εγώ το ξέρω, ο κύριος Γρηγοριάδης το λέει. Δεν το λέμε εμείς. Αν το ξέραμε εμείς, θα το είχαμε γράψει, θα το είχαμε πει. Αλλά δεν το λέμε εμείς. Ο κύριος Γρηγοριάδης το λέει. Ο κύριος Γρηγοριάδης το είπε. Λέει ψέματα ο κύριος Γρηγοριάδης ότι τους επιτέθηκαν. Δεν είναι μόνο ένα ψέμα, λέει πολλά ψέματα. Αυτό είναι ψέμα δηλαδή ότι τους επιτέθηκαν. Να μας δείξουν σε ποιο νοσοκομείο πήγαν και τι τραύματα έχουν, για να ξέρουμε. Γιατί όταν είπαμε εμείς ότι χθες επιτέθηκαν σκυλιά σε διάφορους φοιτητές, μας είπε, α, εμείς πάμε ότι έχει το νοσοκομείο. Ας μας πει τι έχει το νοσοκομείο. Άξι, κατά εδώ πάντως ο κύριος Γρηγοριάδης δεν το αφισβήτησε αυτό. Κύριε Κανάτσιο, να ρωτήσω κάτι. Στον χώρο του ΤΕΙ. Μην με ξαναρωτήσετε. Μην με ξαναρωτήσετε τι είπε ο κύριος Γρηγοριάδης. Δεν με ενδιαφέρει τι είπε οποιοδήποτε Γρηγοριάδης. Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό όμως. Δεν γίνεται όμως, κύριε Γκανάτσιο, αυτό. Αυτός λέει πράγματα πάνω. Όπως είπατε και εσείς, χθες κάνατε δήλωση για το Δήμο και το καλύψαμε. Πρέπει να ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Όταν θα πει η ώρα, ας το πείτε στον εισαγγελέα. Και εμείς θέσαμε το θέμα στη δικαιοσύνη και προφανώς από το Δήμο, μόλις αντιλήφθησαν ότι μπορεί να υπάρξουν ποινικές ευθύνες, την αμέσως επόμενη μισή μέρα. Ήρθαν συνεργεία για να πάρουν σκυλιά. Εσείς... Άμα χρειάζεται να δουλεύει έτσι, μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Η μήνυση που έχετε κάνει. Η μήνυση που έχετε κάνει είναι κατά παντός υπευθύνου ή συγκεκριμένη? Είναι δηλαδή, ξέρω εγώ, στον Πιάτσο, στον Πισιάδο, είναι... σε ποιον είναι? Είναι κατά παντός υπευθύνου για το θέμα. Και προφανώς αναφέρεται στο Δήμο. Γιατί αναφέρεται στο Δήμο Κοζάνη. Στο Δήμο Κοζάνη. Έτσι, ναι. Κύριε Κανάτσιο. Προφανώς δεν αναφερόμαστε στο Δήμο του Λεμαϊδού ούτε Φλόρινα. Ναι. Κύριε Κανάτσιο, ο χώρος όπως λέτε είναι ιδιοκτησίας του ΤΕΙ, έτσι δεν είναι? Ο χώρος είναι δημόσιος χώρος και ο χώρος του ΤΕΙ. Ναι. Είναι ξεκάθαρα εσείς ως ιδιοκτήτες. Το Βρετανικό Συμβούλιο. Δεν είναι η ιδιοκτησία του κυρίου Γκανάτσου. Όχι, εσείς ως ιδιοκτήσιμα το Βρετανικό Συμβούλιο, το ΤΕΙ, λέω. Δεν θα έπρεπε να με ερημνήσετε για την αποτροπή. Δεν θα έπρεπε να με ερημνήσετε για την αποτροπή εισόδου αδέσποτων στο χώρο.
Όχι, διότι άμα πάω να δώσω εγώ μια κλωτσιά, έτσι όπως θα συμφωνεί, να λέει ο κύριος αντιδήμαρχος οποιοσδήποτε σε ένα σκύλο, το πρώτο που θα φάρουν είναι 30.000 πρόστιμο. Και ξεκαθαρίζει υπεύθυνα, όσο πιο καθαρότερα δεν γίνεται. Ο νόμος ποιος είναι υπεύθυνος για την περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων. Όχι, όχι, άλλο σας ρώτησα. Άλλο σας ρώτησα εγώ. Για την αποτροπή εισόδου των αδέσποτων δεν θα έπρεπε να έχετε μεριμνήσει. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποτροπής εισόδου, διότι το ΤΕΙ, όπως γνωρίζετε, έχει δρόμο για να μπαίνουν μέσα λεωφορεία και αυτοκίνητα. Ναι. Επομένως, αυτές οι δίθεν δικαιολογίες, ας τις εξηγήσει τον εισαγγελέα και άμα επίσης, ένα ακόμη, δύο ακόμη ερωτήματα. Οι υπάλληλοι του ΤΕΙ ταΐζουν ζώα δέσποτα μέσα στο χώρο. Οι υπάλληλοι του ΤΕΙ συνεχίζουν και είναι άνθρωποι και είμαι περήφανος γιατί είναι άνθρωποι και δεν αφήνουν σκυλιά τα οποία να είναι μέσα να είναι πεινασμένα, όποιο και αν μπει αδέσποτο, και ταυτόχρονα μάλλον φροντίζουν περισσότερο, διότι άμα ήταν πεινασμένα, μάλλον θα δάγκωναν περισσότερο. Υπάρχει στο ΤΕΙ αυτό που μας είπε χθες ο κ. Γρηγοριάδης, περιφραγμένος χώρος, ένα μεγάλο κλουβί στο οποίο εκεί φοιτητές. Ο Δήμαρχος, διότι αυτό που είπε ο κύριος αντιδήμαρχος πες, ότι υπάρχουν περιφραγμένα. Ναι. Και είναι μικρά σκυλιά, είναι καχυπόδειξη του Δήμου όπου είπαν ότι σκυλιά κάτω των 4 μηνών δεν τα αναλαμβάνουν αυτοί, διότι δεν μπορούν να κάνουν στηρώσεις σε σκυλιά μικρότερα και επομένως δείτε πώς θα τα φροντίσετε εσείς. Είναι καλά τα παραμύθια που πουλάει ο καθένας, ας τα εξηγήσετε στον εισαγγελέα. Έχει ενδιαφέρον, δηλαδή ο Δήμος, μισό λεπτό, ο Δήμος ήρθε και σας είπε κάντε τον αυτό το χώρο. Ο Δήμος την υπεύθυνη που έχουμε αναθέσει, εμείς της είπε ότι σκυλιά μικρότερα των 4 μηνών εμείς δεν μπορούμε να τα αναλάβουμε, μπορεί να όντως και ο νόμος έτσι είναι και πρέπει να το φροντίσετε εσείς διότι εμείς δεν μπορούμε να τα περισσλέψουμε. Και τα σκυλιά που γεννάνε εκεί, τα σκυλιά που γεννάνε και τα λοιπά, αυτά που πάνε, πού τα πάτε ζώα, μετά αυτά. Δεν είμαστε από αυτούς που θανατώνουν ζώα. Όχι, πού τα πάτε αυτά τα σκυλιά μετά, τα αφήνετε εκεί. Πού τα πάτε τα σκυλιά, τα αφήνετε εκεί, είναι μέσα εκεί, τα φροντίζετε δηλαδή. Όχι, τα περιφράξαμε, περιφράχτηκαν τα μικρά τα σκυλιά. Τα οποία είναι μικρών, ξέρω εγώ πόσο είναι, τα οποία γέννησαν και τα οποία πιθανώς αν τα στήρωνε ο Δήμος από τον Οκτώβριο δεν θα είχαν γεννηθεί και αυτά και άρα δεν θα είχαμε το πρόβλημα και από εκεί και πέρα δεν ανήκουμε στην κατηγορία αυτών που θανατώνουν ζώα. Ποιος από το Δήμο, από το Δήμο ποιος έδωσε αυτή την εντολή, αυτή τη συμβουλή, ποιος την έδωσε κύριε Κανάτσιο από το Δήμο. Ποιο, όταν λέτε καθυπόδειξη του Δήμου. Αν έχει περάσει το θέμα στα χέρια της δικαιοσύνης. Ναι, ναι. Κύριε Κανάτσιο, κάτι τελευταίο από μένα. Ποιος έδωσε αυτή την. Ποιος έκανε αυτή την υπόδειξη. Την αμέσως επόμενη μέρα ήρθαν ξαφνικά χωρίς την αστυνομία, χωρίς τα έμπνευμα. Ποιος έκανε. Ποιος έκανε, κύριε Κανάτσιο, την υπόδειξη αυτή από το Δήμο. Κύριε Κανάτσιο, ποιος έκανε την υπόδειξη αυτή από το Δήμο. Ναι. Από την υπόδειξη αυτή από το Δήμο, ποιος την έκανε. Η υπεύθυνη που μιλάει προφανώς ήταν από την μεριά του αντιδημάρχου. Αν ήταν ποιος ήταν ο. Ποιος ήταν. Εμάς ο Δήμος μας ζήτησε, από το Δήμο μας ζήτησαν να έχουμε έναν υπεύθυνο. Με τον την υπόδειξη για να κάνετε αυτό το περιφραγμένο χώρο. Ποιος σας την έκανε από το Δήμο. Πιθανώς ο αντιδήμαρχος την έκανε. Πιθανώς. Δεν κάθομαι να συζητήσω εγώ με τον αντιδήμαρχο. Έχω υπεύθυνο βάσει τον οποίο συζητούν. Ναι, δεν ξέρετε ποιος σας έκανε αυτή την υπόδειξη. Αυτό είναι πολύ εύκολο άμα ρωτήσουμε αύριο να μου το πει. Είναι καθυπόδειξη των υπεύθυνων που έχει ο Δήμος. Αν είναι ο αντιδήμαρχος, είναι ο αντιδήμαρχος. Από το Δήμο το αμφισβητούν, γι' αυτό σας λέω μόλις. Λένε ότι, λέτε, λένε ότι αυτό δεν συνέβη ουδέποτε. Εσείς, δεν, κύριε... πραγματικά το θέμα δεν μας ενδιαφέρει. Μάλιστα, κύριε Κανάτσιο. Κατά... Κύριε Κανάτσιο, εγώ κάτι τελευταίο για να σας αφήσω το ζήσει. Ενήλικα σκυλιά σε έλεγχο που έγινε από το Δήμο και τη Δημοτική Αστυνομία το καλοκαίρι βρέθηκαν μέσα σε αυτά τα κλουβιά, ναι ή όχι. Σε ποια κλουβιά. Αυτό το κλουβί που λέμε. Βρέθηκαν ενήλικα σκυλιά, ναι ή όχι. Σε περιφραγμένα. Ναι. Βρέθηκαν, ναι, υπάρχουν, περιφραγμένα υπάρχουν. Και ενήλικα, εσείς είπατε αλλά μικρά. Εσείς είπατε, πριν... εσείς είπατε μικρά 4 μηνών μόνο. Εσείς είπατε μόνο μικρά 4 μηνών. Για τώρα ο Δήμος χτες, ο κύριος αντιδήμαρχος χτες ήρθε και είπε ότι βρήκε ένα μικρό κοινοκομείο. Ναι, αυτό σας ρωτούσα.
Λοιπόν, και ό,τι βρήκε εκεί πέρα και μικρά σκυλιά κτλ. Και λέω, τα μικρά τα σκυλιά, καταρχάς τα περιφραγμένα είναι σε άλλο εντελώς μέρος και είναι εντελώς περιφραγμένα. Βρήκε τα μικρά τα σκυλιά κάτω, τα οποία ήταν με τη μητέρα τους και άλλα σκυλιά τα οποία ήταν γύρω. Λοιπόν, και τα οποία ορμούσαν στα παιδιά τα οποία έμπαιναν στο ΤΕΙ. Και τα μικρά τα σκυλιά ήταν περιφραγμένα κάτι υπόδειξη του Δήμου. Διότι ήταν ότι σκυλιά κάτω των 4 μηνών δεν είναι υπεύθυνοι αυτοί να τα παραλάβουν. Και όντως έτσι λέει ο νόμος. Κάτι τελευταίο, εσείς. Και περιφράχτηκαν αυτό. Επειδή να γίνει 4 μηνών και ή να τα πάρει ο Δήμος ή να γίνει ό,τι θα γίνει να γίνει. Κύριε Γκανάτσιο, επειδή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μια ανταλλαγή. Επειδή είναι μικρά τα οποία θέλουν να τα πάρουν. Επειδή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μια ανταλλαγή αλληλογραφίας προφανώς, εσείς. Όχι, δεν υπάρχει καμιά ανταλλαγή. Τελείως καμία. Για μας το θέμα έχει λήξει από χτες. Ναι, μέχρι σήμερα εννοώ, μέχρι χθες τέλος πάντων. Α, γίνει ό,τι θεωρεί η δικαιοσύνη σωστό. Εσείς μπορείτε να αποδείξετε ότι όλα αυτά που λέτε είναι έτσι όπως τα λέτε, δηλαδή ότι ζητήσατε εσείς, σας ζήτησε ο Δήμος, δεν σας ζήτησε ο Δήμος. Την Ενημερώνω ότι από το Δήμο Κοζάρης επιμένουν ότι ουδέποτε κανείς δεν έχει δώσει τέτοια υπόδειξη. Ναι, γι' αυτό το λέω. Επειδή. Άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος. Προφανώς στο δικαστήριο θα καλέσει και τους αυτούς που μιλούν. Καλά, προφανώς. Από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Αν πραγματικά διαφταίνει. Ωραία, σήμερα για να το κλείσουμε. Σήμερα, κύριε Γκανάτσιο, που ήρθε ο Δήμος, μάζεψε 3 σκυλιά. Η κατάσταση τέλος πάντων σήμερα, αύριο θα έχει αδέσποτα. Τέλος. Προφανώς. Μα μάζεψαν μόνο 2, τα υπόλοιπα έμειναν εκεί. Μα δεν βρήκαν άλλα, λένε από το Δήμο. Αυτό είπε ο κύριος Δουρκάτσης. Δεν πήραν άλλα, όχι δεν βρήκαν άλλα. Δεν βρήκαν άλλα. Τώρα εντάξει, άμα θέλετε να με πείσετε. Όχι, όχι. Το σπίτι μου, η θέση του Δήμου. Η θέση του Δήμου δεν είναι δική μου. Ναι, η θέση του Δήμου είναι αυτή. Ναι, αυτό σας λέω. Αν θέλετε να με πείσετε το τι υπάρχουν εσείς. Που δεν είστε μέσα στο σπίτι. Ναι, γι' αυτό σας ρωτάμε εμείς τώρα λοιπόν. Εμείς αν έρθουμε αύριο, κύριε Γκανάτσο, αν έρθουμε αύριο να κάνουμε ρεπορτάζ, θα βρούμε σκυλιά. Θα βρούμε σκυλιά. Μπορείτε να πάτε και τώρα. Θα βρούμε σκυλιά, αυτό λέω. Από μια ώρα. Αυτό λέω. Θα βρούμε σκυλιά μέσα. Θα βρούμε. Προφανώς θα βρείτε. Μάλιστα. Εσείς συνολικά κλείνοντας, εσείς έχετε ευθύνη για το χώρο. Ευθύνη σας. Εμείς δεν έχουμε ευθύνη για να μαζέψουμε τα σκυλιά. Δεν μας δίνει ο δόμος τη δυνατότητα αυτή. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ευθύνη για το ότι υπάρχουν σκυλιά μέσα. Για το ότι έχουν μπει, για το ότι. Ταΐζονται. Ταΐζονται τέλος πάντων που εδώ ο νόμος λέει κάποια πράγματα. Εσείς δεν έχετε ασχοληθεί. Σαν Πριτανικό. Όχι εσείς προσωπικά μόνο. Όλο το Πριτανικό Συμβούλιο. Δεν έχετε καμιά ευθύνη σαν διοίκηση. Από τη στιγμή που ένα χώρο είναι ανοιχτό, εμείς, δηλαδή όπως ξέρετε, το ΤΕΙ έχει δρόμους. Μέσα, εσωτερικούς, τα οποία βγαίνουν στις δύο πλευρές. Ένας βγαίνει στον κεντρικό δρόμο στην Εθνική Οδό και το άλλο, αυτό που χαρακτηρίζεται περιφερειακή τέλος πάντων οδός, και ο άλλος βγαίνει στα Κύλα. Επομένως, ο δρόμος από τη στιγμή που δεν είναι δυνατόν να περιφραγεί, διότι υπάρχει συνεχή συγκοινωνία, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα κλεισίματος. Άρα, εμείς δεν μπορούμε να λάβουμε μέτρα για να εμποδίσουμε την είσοδο ή οποιονδήποτε ζώο. Μάλιστα, ωραία, το κλείνουμε. Να είστε καλά, κύριε Γκανάτσο. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και από εδώ και πέρα, όπως είπα και νωρίτερα. Ο εισαγγελέας. Η δικαιοσύνη. Τα θέματα δεν μας αφορούν πια. Ας αποδείξει ο Δήμος ότι δεν είναι. Μάλλον θα έπρεπε. Να είστε καλά, κύριε Γκανάτσο. Υπεύθυνος το θέμα. Ναι. Νομίζω δεν ξέρω αν έχει καλή. Η δικαιοσύνη. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε.